συνηθισμένο ερώτημα το οποίο επηρεάζει και πολύ σημαντικές αποφάσεις είναι η άγνωστη διάρκεια της προστασίας από τα αντισώματα μετά από τη φυσική λίμωξη και από τον εμβολιασμό. Μέχρι σήμερα αναφερόμαστε σε μικρή πιθανότητα επαναλίμωξης εντός των, μάλλον σε σπάνια πιθανότητα επαναλίμωξης εντός των πρώτων τριών μηνών. Και οι ορολογικές μελέτες ανέφεραν προστασία με τα εξουδετερωτικά αντισώματα διάρκειας 5 μηνών, 7 μηνών, με την πρόοδο του χρόνου βέβαια βγαίνουν εργασίες οι οποίες επιμακρύνουν το διάστημα της προστασίας. Πριν λίγες όμως ημέρες προδημοσιεύτηκε στο BMJ μια πολυκεντρική μελέτη, προέρχεται από ερευνητικά κέντρα της Γαλλίας και του Στρασβούργου, με τίτλο «Τα αντισώματα του SARS-CoV-2 παραμένουν μέχρι 13 μήνες και μειώνουν τον κίνδυνο της επαναλίμωξης». Παράλληλα, καλύπτονται με τα αντισώματα από την φυσική λίμωξη και μεταλλάξεις όπως του Βρετανικού στελέχους και κάποια από το Νοτιοαφρικανικό. Σημαντική, κατακόρυφη αύξηση των αντισωμάτων σε άτομα που έχουν νοσήσει μετά την πρώτη δόση του εμβολίου. Με βάση τα διαθέσιμα ραντεβού που έχουμε και τις επιβεβαιωμένες παραδόσεις, την Παρασκευή 21 Μαΐου θα ανοίξει πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και στα 4 διαθέσιμα εμβόλια. Τώρα σε σχέση με τον εμβολιασμό στα νησιά και την επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία, μέχρι το μεσημέρι έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός σε 40 νησιά. Από εδώ θα αξίζει να αναφερθεί η συμμετοχή της νήσου Κάστρος, η οποία έχει εμβολιαστεί το 99%, από τους 79 κατοίκους έχουν εμβολιαστεί 78 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα ολοκληρώσουμε τον εμβολιασμό και στα άλλα 29 νησιά που προχωράμε σε καθολικό εμβολιασμό και κάνουμε ακόμη μια φορά κάλεσμα στους πολίτες. Τώρα είναι η στιγμή που συγκεντρώνονται λίστες από τις δημοτικές αρχές, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να ενταχθούν στις λίστες αυτές. Τώρα σε σχέση με την μεγάλη ομάδα των 19 νησιών που αφορούν τα 19 μεγαλύτερα νησιά, να πούμε εδώ ξανά ότι εξαιρείται η Κρήτη λόγω του ότι αντιμετωπίζεται από την επιχείρηση Ελευθερίας σαν υπηρετική χώρα. Να θυμίσω ότι εκεί έχουμε μία από τις 5 κεντρικές αποθήκες εμβολίων. Τα υπόλοιπα 19 νησιά θα ενισχυθεί η εμβολιαστική κάλυψη. Ο εμβολιασμός στα νησιά θα γίνει στο μεγαλύτερο μέρος με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Από αύριο το βράδυ όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών θα έχουν πρόσβαση στο μονοδοσικό αυτό εμβόλιο και μόνο τα εμβολιαστικά κέντρα στα 19 νησιά θα πραγματοποιούνται εμβολιασμοί, έτσι ώστε να εμβολιαστούν οι κάτοικοι, οι διαμένοντες και οι εποχικοί εργαζόμενοι των νησιών αυτών. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των εμβολιασμών στα νησιά, δημιουργούμε δύο εμβολιαστικούς σταθμούς αυξημένης δυναμικότητας στη Ρόδο, ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία στις 25 Μαΐου, και στην Κέρκυρα, ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία στις 31 Μαΐου.